Στο μπάσκετ, η Αθλητική Λέσχη είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο στους τελικούς των αντρών για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή, καθώς επιβλήθηκε και στον δεύτερο ημιτελικό του Παπάδου 73-61 και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα γίνει γνωστός την Τετάρτη, στον τρίτο κατά σειρά αγώνα που θα δώσουν Αίολος Αρισβαίος. Ο πρώτος νίκησε 56-50 την ομάδα της Καλονής και πλέον οι δύο τους θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στον τελικό. Ιστορική πρόκριση στους τελικούς του τοπικού πρωταθλήματος ανδρών πέτυχε η Αθλητική Λέσχη Μυτιλήνης, η οποία διπλασίασε τις νίκες της με τον Παπάδο Γέρα σε ό,τι αφορά την ημιτελική φάση των play-off. Η ομάδα του Γιώργου Καραβάλη, των παροτοκαπνισμένων αθλητών Γιάννη Ζεστού, Αντώνη Καλιμανά, Νίκου Σταμούλη και των διψασμένων για μπάσκετ νεαρών αθλητών από την Ακαδημία, δείχνει ξεκάθαρο ότι στην πρώτη της παρουσία σε επίπεδο ανδρών δεν έχει ταβάνι και ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Λέσχη αποδείχθηκε καλύτερη του Παπάδου και στα δύο παιχνίδια της σειράς, επικρατώντας το πρώτο με σκορ 67-49, ενώ στο δεύτερο και πιο καθοριστικό που έγινε το περασμένο Σάββατο, επιβλήθηκε με 73-61, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλο το 40 λεπτό και κάπως έτσι πήρε δίκαια το εισιτήριο για τους τελικούς. Νομίζω ότι τη σημερινή μέρα θα τη θυμάστε για πολύ καιρό, το Sports Club, πρώτη φορά σε επίπεδο ανδρών στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ για τη συγχαρητήρια. Ναι, είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η νίκη και αυτό το 2-0. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί η ομάδα αποτελείται κατά τα 7 δέκατα από παιδιά νέα, τα οποία είναι από το παιδικό, από τους εφήβους. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτά, γιατί ανδρώνονται μέσα από αυτό και καταλαβαίνουν τις δυνατότητές τους, αποκτάνε εμπειρίες και ανταπεξέλχονται. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Γιάννη, τι πιστεύεις ότι έφταξε και η ομάδα δεν μπόρεσε τελικά να προκριθεί στους τελικούς? Από την αρχή, αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά, ήταν ότι ξεκινήσαμε χωρίς προπονητή. Το βασικό. Ψάχναμε από εδώ, ψάχναμε από εκεί, δεν βρήκαμε δυστυχώς κάτι. Ξεκινήσαμε, όπως είχα αναφέρει, ξανά 4-5 άτομα. Πιστεύω δεν ήρθε ποτέ η χημεία όπως την θέλαμε, ήρθε μέχρι ένα βαθμό. Και κάπου εκεί πιστεύω ότι φάνηκε πια η διαφορά της αντίπαλης ομάδας με εμάς στη χημεία, στην προπόνηση, στα ημιτελικά. Καθαρή και δίκαιη πρόκριση του Sports Club. Πάντως, το σημερινό παιχνίδι, αλήθεια είναι ότι το παλέψατε και ακόμα όταν ξέφυγε το Sports Club με κάποιες διαφορές, επιστρέψατε στο match. Πιστεύεις τελικά ότι έφταξε αυτό, ότι δεν είχε χημεία η ομάδα και ήρθε στο τέλος ο αποκλεισμός? Επιμένω στη χημεία, διότι πιστεύω από την δικιά μου άποψη ότι είναι αυτό το πρώτο ζήτημα. Είμαστε και λίγα άτομα. Εκεί που μειώθηκε η διαφορά, πιστεύω ότι κρύφτηκε καθαρά θέμα πάθους. Βγάλαμε τρεις άμυνες, βάλαμε κάποια καλάθια, το γυρίσαμε, πήγαμε κοντά. Μετά μίλησε η εμπειρία του Καλιμανά και του Ζεστού και ειδικά των πιτσιρικάδων και το πήραν πάνω τους και το ξαναγυρίσανε. Πιο πολύ παίξαμε με το πάθος μας εκεί. Πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι μπορούσαμε να το γυρίσουμε, δεν το γυρίσαμε. Αυτό έχει τον μπάσκετ, μια θα κερδίσει, μια θα χάσει. Χαρητήρια, το Sports Club πρώτη φορά έπαιξε στους άνδρες και κατάφερε να προκριθεί στους τελικούς. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, πράγματι πρώτη χρονιά αντρικό. Μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, παρά τις δυσκολίες, περάσαμε στον τελικό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πάμε για τα υπόλοιπα ματσάκια, το 2. Τι πιστεύεις ότι έχει η ομάδα σου παραπάνω από τον αντίπαλο στα δύο παιχνίδια? Πιστεύω ψυχή και ταχύτητα. Είμαστε πιο νεανική ομάδα και τρέξαμε όσο έπρεπε, πιστεύω. Η παρουσία των τριών ανδρών, του Σταμούλη, του Ζεστού και του Καλιμανά, πόσο σας βοήθησαν και εσάς να φτάσετε στην επιτυχία? Μας βοηθούν απίστευτα με την εμπειρία τους και από την προπόνηση κιόλας. Είναι διαφορετικό το να κάνεις προπόνηση με παιδιά έμπειρα, τουλάχιστον με τα δύο Καλιμανά στοιχείο, εντάξει. Μας έχουν βοηθήσει πολύ. Δηλαδή έχουμε βοηθηθεί πολύ και ατομικά και σαν ομάδα. Πλέον η Αθλητική Λέσχη, η οποία απολαμβάνει την πρόκρισή της στους τελικούς του πρωταθλήματος, περιμένει με ανυπομονησία να μάθει τον αντίπαλό της στους τελικούς και θα είναι ένας εκ των νέων Λουί Αρισβαίου, οι οποίοι θα λύσουν τις διαφορές τους στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο κλειστό της Νεάπολης. Στο δεύτερο παιχνίδι, που ήταν το ίδιο αμφίροπο με το πρώτο, ο Αίολος πήρε το αίμα του πίσω, επικρατώντας τις λεπτομέρειες με σκορ 56-50 του Αρισβαίου, φέρνοντας τα ίσια τη σειρά, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για δύο ομάδες που παίζουν καλό μπάσκετ και είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Coach, ο Αίολος κατάφερε να φέρει τη σειρά στα ίσια, που ήταν και το ζητούμενο για την ομάδα σας. Πάλι ένα παρόμοιο παιχνίδι με το πρώτο. Ένταση, πάθος, μάχες μέχρι το τέλος. Με νικήτρια αυτή τη φορά τη δίκη σας στην ομάδα. Ναι, ήταν σίγουρα ένα νευρικό παιχνίδι. Δεν ξεκινήσαμε καλά και αυτό ήταν επόμενο, γιατί κουβαλούσαμε το άγχος ότι αν χάναμε το παιχνίδι βγαίναμε εκτός τελικών. Το διαχειριστήκαμε καλά, αντιδράσαμε καλά στο τέλος. Είχαν ψυχραιμία τα παιδιά και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Οπότε ξεκινάμε τώρα σε ένα τρίτο μάτς που είναι όλα ανοιχτά. Είναι 50-50.
Τώρα για το τρίτο και τελευταίο μάτς, είναι ένα παιχνίδι, μία πρόκριση. Ναι, είναι όλα ανοιχτά. Είναι και οι δύο ομάδες δείξαν ότι είναι ισοδύναμες, τα παιχνίδια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι πάλι θα είναι ένα νευρικό παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι η πιο ψύχρινη ομάδα θα πάρει στο τέλος και την νίκη. Coach, και σήμερα έγινε ένα δυνατό παιχνίδι, αντάξιο των προσδοκιών που έχουν φέτος οι δύο ομάδες, ο Αρισβέος και ο Αίολος. Αυτή τη φορά δεν χαμογέλασε τύχες εσάς και πλέον θα τα δώσετε όλα στο τρίτο και τελευταίο μάτς για την πρόκριση. Ναι, νομίζω ότι έγινε και σήμερα ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Όπως είπατε, αντάξιο των δύο ομάδων. Δικαιολογούν την παρουσία τους στα play-off. Και το σημερινό ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Απλά είχαμε το αντίστροφο σενάριο. Ο Αίολος στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε καλύτερα από εμάς, αντέδρασε, έβαλε μεγάλα σούτ και αυτό του έδωσε και την νίκη και του δίνουμε συγχαρητήρια. Εμείς από τη μεριά μας θα κοιτάξουμε με ψυχραιμία τα λάθη, τι μπορούμε να διορθώσουμε σε αυτές τις δύο μέρες, να μπούμε με καλή ψυχολογία και να διεκδικήσουμε την νίκη στο τρίτο και τελευταίο μάτς και την πρόκρισή μας στο τελικό.